Η Χερσόνησος φιλοξένησε την Μινωική στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Α1 κατηγορίας ΕΨΗ. Με τον δυνατό αέρα να στέκεται εμπόδιο στις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών και την Χερσόνησο να είναι εκείνη που πήρε τα ενία του παιχνιδιού από το ξεκίνημα. Στο 8ο λεπτό μετά την σέντρα του Ντρεϊάη, η κεφαλιά του Πέκη κατέληξε out. Ο ίδιος παίκτης ήταν πρωταγωνιστής και στην επόμενη φάση, σουτάροντας με τον Στεφανάκη να αποκρούει. Η Χερσόνησος έψαχνε τον γκολ και το βρήκε με τη συμπλήρωση 30 λεπτών στο παιχνίδι, χάρη σε μια εξαιρετική ενέργεια του Κομψίου από αριστερά και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 για την κυπεντούχο ομάδα. Στο δεύτερο μέρος η Μινωική προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές της, αλλά η Χερσόνησος δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα, κόντρας από την πλευρά της φάσης με τον Τρεϊάκη και τον Αρχοντάκη για να βάλει δεύτερο γκολ. Στο 72ο λεπτό ο Πέκη βγήκε στην πλάτη της άμυνας, αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο. Τελικά, ίσως στις καθυστερήσεις, ο Πέκη που ήταν μέσα σχεδόν σε όλες τις φάσεις Χερσονήσου, ήταν εκείνος που μετά την εκτέλεση φάουλ του Πλευράκη, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και διαμόρφωσε το τελικό 2-0, με την Χερσόνησο να διασφαλίζει ένα σημαντικό τρίποντο.